Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και θα βρεθεί αντιμέτωπη με παρατεταμένη κοινωνική κρίση αν δεν ληφθούν μέτρα για την ανάσχεσή της, όπως υποστηρίζει έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Ελλάδα. Η μελέτη της ΔΟΕ, η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, εκτιμά ότι το 2014 η ελληνική οικονομία έχει συρρυκνωθεί κατά 25% σε σχέση με το 2008, ενώ από την αρχή της κρίσης έχει χαθεί μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Προκτορείο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 70% από το σύνολο των σχεδόν 1,3 εκατομμυρίων ανέργων το ότι είναι χωρίς δουλειά για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και αρκετοί μάλιστα για δύο και παραπάνω χρόνια. Με τα δεδομένα αυτά, η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι ακόμη και αν ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης είναι 2%, απαιτούνται 13 χρόνια για να επανέλθει η ελληνική οικονομία στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κρίση. Επίσης, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ζητά να ανασχεθεί η πολιτική των μειώσεων των μισθών και να ληφθούν επίκοντα μέτρα για τη στήριξη θέσεων εργασίας αλλά και των επιχειρήσεων μετά από τη συμφωνία κυβέρνηση εργοδοτών και εργαζομένων.